Ο κύριος Τσουρίδης, ο κύριος Νίκος Τσουρίδης, είναι σταξιούχος μηχανικός, εκπαιδευτής μηχανοδηγών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρίδη, που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Λιμπεράκη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Μιλήστε μας λίγο καταρχάς για τον εαυτό σας. Ποια είναι η σχέση σας με το σιδηρόδρομο, για να ξέρουν οι ακροατές μας ποιο ανθρώπου την άποψη και τα φώτα θα ακούσουμε. Πόσα χρόνια έχετε εργαστεί στο χώρο? Από το 1975 που προσελήφθη, έκανα μια αρκετά διαδρομή στη Βουλή των Ελλήνων. Ήμουν αποσπασμένος σαν διευθυντής πολιτικού γραφείου σε υπουργό του ΠΑΣΟΚ, των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, το Ναΐμι στο Αντώνη Μπεντιδάκη. Μετά επέστρεψα το 1996 και μέχρι το 2015 ήμουν στην υπηρεσία. Μάλιστα. Άρα 20 χρόνια σε θέση εκπαιδευτή μηχανοδηγών, μηχανοδηγός και ο ίδιος. Με συγχωρείτε για τις ερωτήσεις μου, αλλά δεν γνωρίζω πώς δουλεύει. Από εκεί ξεκίνησα και εγώ, βέβαια. Έχετε μιλήσει και ξέρω ότι είναι κάτι που σας φορτίζει. Πιστέψτε με, δεν θέλω καθόλου να σας προκαλέσω φόρτιση. Και βεβαίως, αν δεν αισθάνεστε καλά με την συνομιλία μας, σας αποδεσμεύω ανά πάσα στιγμή. Μην διστάσετε να μας το ζητήσετε. Όχι, κυρία Λιμπεράκη, απλώς ξέρετε, είναι η συγκίνηση, γιατί εμείς τόσα χρόνια είχαμε επαφή με τον κόσμο. Κύριε Τσουρίδη, το καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά δεν θέλω καθόλου να σας φέρνω σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν με φορτίζετε εσείς. Μάλιστα. Δεν είναι φόρτιση από εσάς. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε. Είναι συναισθηματική φόρτιση, γιατί 50 νέοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και συνάδελφοί μας, πήγανε αδικά. Το καταλαβαίνετε. Κύριε Τσουρίδη, μπορεί να φταίει μόνο ένας σταθμάρχης για αυτό που συνέβη, ή κατά τη γνώμη σας φταίει και το πλαίσιο, ότι δεν είχαμε τα συστήματα που όχι, πρέπει? Ακούστε, ναι. Ο σταθμάρχης είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Που έκανε το λάθος βέβαια. Αλλά εάν υπήρχαν τα συστήματα που έπρεπε να έχουμε, και το λάθος του σταθμάρχη θα το κάλυπτε το σύστημα. Εάν υπήρχε η τηλεδιοίκηση που φωνάζουμε χρόνια τώρα, από το 2000, Τηλεδιοίκηση. Πάνε τα τρένα ερήμηνα επειδή θέλουν μηχανοδηγοί και πάνε. Και να σας πω κάτι. Υπάρχει πολύ καλή εκπαίδευση των μηχανοδηγών, η οποία η εκπαίδευσή τους είναι από 16 μήνες και πάνω. Και για να βγει ένας μηχανοδηγός όταν τελείωσε την εκπαίδευση των 16 μηνών, ναι, δεν αναλαμβάνει αυτόματα η υπηρεσία, πάρ το τρένο και πήγαινε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι πάντα δίπλα με εκπαιδευτή, όπως ήμουνα εγώ δηλαδή, είμαι έναν παλιό μηχανοδηγό, ο οποίος και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη να τον εκπαιδεύει. Οι μηχανοδηγοί έχουν κάποιο περιθώριο αντίδρασης? Μπορούν εύκολα να καταλάβουν, αν ο σταθμάρχης τους πει πήγαινε από εδώ, μπορούν εύκολα να καταλάβουν ότι έχει γίνει λάθος, κάτι πρέπει να κάνω? Όχι, δεν μπορούν να το καταλάβουν, γιατί δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό που φωνάζουμε και αυτό που λέω, ότι ξέρετε κάτι, οποιοδήποτε και εγώ να ήμουν στη θέση του συγκεκριμένου μηχανοδηγού, δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Και γιατί το λέω εγώ? Όχι, μην φανταστείτε ότι υπερηφανεύομαι τίποτα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι. Οποιοδήποτε να ήταν εκεί, από τη στιγμή που του λέει ο σταθμάρχης φύγε και πήγαινε, έχεις γραμμή με αριθμό τηλεγραφήματος μέχρι τους νέους πόρους, έχει εμπιστοσύνη στο σταθμάρχη. Κύριε Τσουρίδη, τελευταία ερώτηση. Εσείς συνδυάζετε δύο ιδιότητες, και μηχανοδηγός, εκπαιδευτής μηχανοδηγών, μηχανικός εκεί στο σιδηρόδρομο. Έχετε, όπως μας είπατε, υπηρετήσει και σε θέσεις δίπλα σε πολιτικούς. Σε υπουργό. Εσείς λοιπόν έχετε όψη και από τις δύο πλευρές. Και πώς είναι μέσα στο σειρμό και πώς είναι μέσα στα πολιτικά ή στα υπουργικά γραφεία που σφυρίζουν αδιάφορα πολλές φορές. Ναι. Έχετε καταλάβει γιατί είναι τόσο μπάχαλο η κατάσταση? Ναι. Θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας την εκτίμησή σας? Βεβαίως. Ακούστε. Πράσινοι, γαλάζιοι και κόκκινοι, εννοώ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι τρεις που έχουν κυβερνήσει, πρέπει να μαζευτούν όλοι μαζί, να κάτσουν σε μια αίθουσα. Να πούνε, ελάτε εδώ, όταν κυβερνήσαμε εμείς, ποιος είχαμε υπουργούς συγκοινωνιών? Τον Τάδε. Εσύ ποιον είχες? Τον Τάδε. Εσύ ποιον είχες? Τον Τάδε. Ποιες διοικήσεις είχαμε βάλει στον ΟΣΕ? Τους Τάδε, στον Άστα τους. Όλοι μαζί πάνε στον Γιάνγκο τον Ισαγγελέα και του λένε, εμείς όλοι πρέπει να μπούμε φυλακή. Και αφού βάλεις εμάς φυλακή, τελευταίο θα βάλεις σταθμάρχη. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρίδη. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα και αν έγινε κατανοητό. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε και πώς αισθάνεστε. Καταλαβαίνετε. Σας είπα ότι ήμουν στο Πασόκ. Δεν το κρύβω γιατί δεν μπορώ να το κρύψω. Εκεί ήμουνα. Υπήρχε υπουργός του Πασόκ που πήρε τρένο το 2004 από παραλαβή που κάναμε καινούριο από την Ελβετία για την Πελοπόννησο, ναι, και το πήγε στο χωριό του για να κάνει προεκλογικό αγώνα. Πού ήταν το χωριό του? Πετρολόγα Κανανία. Ποιος είναι? Εντάξει, ψάχτε τώρα και θα βρείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουρίδη. Σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά κι εσείς.